Καλησπέρα παιδιά, Check Tech Now, Κώστας εδώ. Σήμερα θα δούμε ένα πακέτο τεράστιο. Βασικά έχω αλλάξει λίγο την κάμερα, μπας και καταφέρω και σας το δείξω, αλλά είναι λίγο κτίνο στο πακέτο. Έρχεται από Gearbest, είναι κάποια πραγματάκια που παρήγγειλα να έρθουν και η παραγγελία έχει σπάσει σε δύο πακέτα, οπότε αυτό είναι το πρώτο πακέτο που ήρθε. Περιμένω και το δεύτερο να έρθει από μέρα σε μέρα, ελπίζω. Το συγκεκριμένο έχει έρθει με Priority Line, πέρασε από τελωνείο free, ελεύθερα, και ήρθε στο σπίτι μου με ACS. Βλέπετε και εδώ και το αυτοκολλητάκι της ACS. Οπότε πάμε να δούμε τι έχει μέσα το πακέτο. Είμαι και εγώ ανυπόμονος να δω τι έχει. Είναι από αυτά τα πακέτα τα οποία τα σφραγίζουν τόσο καλά που για να τα ανοίξεις δεν τα ανοίξεις με τίποτα, είναι σφραγισμένα από παντού. Λοιπόν, θα κάνω... Τι να κάνω για να τα ανοίξω? Καινούριο μαχαιράκι, πρέπει να σας το έχω ξαναδείξει, δεν είμαι σίγουρος. Από eBay 4 ευρώ το αγόρασα αυτό. Και για κάποιες δύσκολες περιπτώσεις είναι ό,τι πρέπει τελικά. Πέρασε το quality test. Πολύ πράγμα. Πάμε να δούμε σιγά σιγά ένα-ένα. Κάποια από αυτά θα σας τα δείξω special. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι ένα Bluetooth ηχείο της Xiaomi. Το διάλεξα γιατί ήθελα να το βάλω στο αυτοκίνητο. Το αυτοκίνητό μου πρόσφατα πήρε ένα μεταχειρισμένο για να κάνω τη δουλειά μου, γιατί δεν είχα, και δεν έχει CD player. Επειδή δεν θέλω να πω στη διαδικασία να αλλάζω ιστορίες στον Ατάλο, για προσωρινή λύση με 10 ευρώ πήρα αυτό εδώ πέρα να το βάζω μέσα και να κάνω τη δουλειά μου, να συνδέω το κινητό μου και να ακούω τα τραγούδια μου 5 λεπτά μέχρι να πάω στη δουλειά και να ξαναγυρίσω. Οπότε για μια προσωρινή λύση θα το δοκιμάσω, θα κάνω ξεχωριστό unboxing σε αυτό, οπότε αναμένετε. Πάμε να δούμε, θα σας έχω link στην περιγραφή από όλα αυτά που θα δείξω εδώ πέρα. Επίσης δοκιμαστικά, επειδή δεν ήξερα ποιο από τα δύο είναι πιο καλά, πήρα και αυτό εδώ, άλλο ένα Bluetooth speaker, είναι λίγο πιο ωραίο το συγκεκριμένο, έχει και χρώματα, το άλλο νομίζω είναι ασημί, θα σας γελάσω, για να δούμε ποιο είναι πιο καλό, μάλλον θα τα ανοίξω και τα δύο μαζί. Πας το βάλω στην άκρη να δούμε τι άλλο έχει έρθει. Πάρει διάφορα πραγματάκια, τουλάχιστον παρήγγειλα διάφορα πραγματάκια. Battery Charger Kigma. Λοιπόν, κάτι που το ήθελα πάρα πολύ. Γενικά έχετε δει, έχω πάρει την 4K της Xiaomi. Αυτή εδώ είναι, σας την έχω ξαναδείξει και σε unboxing. Έχει ένα πρόβλημα, βασικά δύο προβλήματα. Γι' αυτό δεν έχω κάνει ακόμα το review, περιμένω να δω τι συμβαίνει και τι φταίει. Το πρώτο θέμα είναι όταν συνδέω την μπαταρία, τη φορτίζω κανονικά από το USB cable στο... με το φορτιστή ή από τον υπολογιστή, που από τον υπολογιστή αργεί περισσότερο, και μέσα σε μία μέρα, ενώ δεν τη χειρίζομαι, δηλαδή άμα τη φορτίσω τώρα, άμα την ανοίξω το πρωί ρε παιδί μου, θα έχει φορτιστεί όλη, που υποθέτω ότι υπάρχει διαρροή ενέργειας. Επίσης υπερθερμαίνεται πάρα πολύ, και ένα άλλο το οποίο έχει εμφανιστεί το τελευταίο μήνα και με εκνευρίζει, δεν μπορώ να τη συνδέσω στην εφαρμογή στο κινητό. Έκανα update το firmware μέσα από την SD, κατεβάζεις το firmware, το περνάς στην SD, το αλλάζεις με το ονομασία, το όνομά του το αλλάζεις σε firmware απλά και το περνάει αυτό με το που ανοίξεις την κάμερα, οπότε αν έχετε το ίδιο πρόβλημα δεν υπάρχει θέμα, μπορείτε να κάνετε τα firmware update εύκολα. Απλά θέλω να μπορώ να το συνδέω στο κινητό και για κάποιο λόγο δεν συνδέεται στο κινητό. Και πήρα για δοκιμαστικούς λόγους ένα φορτιστή, ένα charger, αυτός εδώ είναι, τη Stigma, ο οποίος είναι χωρίς μπαταρία, πέρασε. Είναι αυτός εδώ, μέχρι 3 μπαταρίες παίρνει, είναι αρκετά οικονομικός και μικρή τιμή του, στην οποία παίρνεις, κουμπώνεις την μπαταρία επάνω και φορτίζει. Την Xiaomi τη 2K, η οποία είναι σκυλή μέχρι τώρα, δηλαδή σας λέω πάρετε την κλειστά τα μάτια τη 2K, αυτή είναι εδώ. Την μπαταρία της τη φορτίζω σε εξωτερικό φορτιστή μέχρι και σήμερα και δεν είχα κανένα θέμα απολύτως. Οπότε σκέφτηκα για αρχή να πάρω το φορτιστή και περιμένω από το eBay να μορφωθούν και μπαταρίες για τη συγκεκριμένη και να τα φορτίζω, να τις φορτίζω βασικά ξεχωριστά. Είναι αρκετά οικονομικός, link στην περιγραφή και για το συγκεκριμένο αν έχετε τη συγκεκριμένη κάμερα. Νομίζω ότι συμφέρει για τα χρήματά του και με το παραπάνω, τσεκάρετε τον. Να δούμε τι άλλα έχει. Α, έχει κάτι. Α, λοιπόν, πριν να σας δείξω το μεγάλο, το οποίο ευτυχώς δεν φαίνεται, ήθελα μπάνιζα και έβλεπα κάτι βλακιούλες και λέω ρε παιδί μου γιατί όχι. Ορίστε,
Αυτό εδώ είναι πολύ οικονομικό, 1,5 ευρώ. Τώρα θα μου πεις, για ποιο λόγο? Not bad. Δεν έχουν φακό μέσα. Μπορείς να βάλεις. Μπορείς να βάλεις, τώρα βέβαια μου πεις πού να βρεις φακό να βάλεις. Είναι ένα άλλο θέμα. Αλλά έχει την πλάκα του γενικά για κανένα βίντεο ίσως. Να... βασικά δεν μου πάνε τόσο αυτά. Αλλά τέλος πάντων έχουν την πλάκα τους. Αν θέλετε για απόκριση ίσως 1,5 ευρώ, απλά το πήρα κυρίως για να το δω και την πλάκα μου. Και υπάρχουν και οι ηλίου, νομίζω με 3 ευρώ. Και ένα... Α, έχουμε. Επίσης, μια θήκη για το tablet μου, για το Xiaomi, το Mi Pad, οικονομική αρκετά, η οποία έχει πάρα πολύ όμορφη δερμάτινη υφή. Έχω μια θήκη, σας την έχω ξαναδείξει, πάρα πολύ όμορφη που κλείνει. Αυτή είναι μια απλή θήκη για να το βάζω έτσι... Δερματίνη, δέρμα πίσω, αίσθηση τουλάχιστον να αφήνει στο χέρι. Είναι ωραία, οικονομική νομίζω, 5 ευρώ έχει αυτή. Μαλακή μέσα, μαλακό πλαστικό. Εντάξει, για κάτι διαφορετικό, για να αλλάζει λίγο η ποικιλία στο χέρι πως φαίνεται. Και δεν έχει κάτι άλλο. Και βασικά έχει κάτι μεγάλο, το οποίο ήθελα να το δοκιμάσω πως και πως. Είναι αυτό εδώ. Αυτό εδώ είναι μια τσάντα, έρχεται και το σχολείο σιγά σιγά. Επειδή προβλέπονται ταξίδια στα ενόψιν και ταξίδια τα οποία θα χρειαστώ να κουβαλάω εξοπλισμό μαζί μου, τουλάχιστον μέχρι και το Σεπτέμβριο. Τώρα για ΔΕΘ δεν ξέρω, μπορεί και ναι, μπορεί και όχι. Είναι μια τσάντα την οποία δεν θυμάμαι πόσο ήταν, 20 κάτι ευρώ νομίζω η τιμή της, η οποία έχει διάφορες θέσεις για να βάζεις powerbank, καλώδια. Έχει μέσα υποδοχή για λάπτοπ. Βάζεις το λάπτοπ σου και δεν χαράζεται. Βάζεις διάφορα άλλα πραγματάκια. Αρκετά οικονομική θα έλεγα. Έχει 15 εκατομμύρια θήκες, τσαντάκια, 1000 πράγματα από τα πλάι για να βάζεις powerbank. Γενικά είναι μια tech φάση τσάντα. Tiger Nu λέει κιόλας επάνω. Αρκετά καλό υλικό. Το σκληρό το υλικό της. Για το σχολείο δεν ξέρω αν θα παίρνει τα βιβλία σας. Αν και πλέον δεν είναι οι μαθητές όπως ήταν όταν ήμουν εγώ. Ή μάλλον οι μαθητές όταν. Σαν και εμένα τον ήμουν μαθητής που κουβαλούσε 1 εκατομμύριο βιβλία. Τώρα πλέον όλοι βάζουν 2-3 βιβλία. Τέλος πάντων, αρκετά βαριά. Αρκετά καλό υλικό. Έχει πολλά τσαντάκια. Γενικά από μικρό για κάποιο λόγο μου άρεσαν οι τσάντες με φερμουάρ. Τρελαινόμουν όταν έβλεπα τσάντες με firmware. Να σας δείξω επίσης από το πλάι έχει εδώ πέρα για να βάζεις το powerbank σου και να πιάνει με λάστιχο αν έχεις μικρό powerbank. Από την άλλη πλευρά έχει ακριβώς το ίδιο, δηλαδή μπορείς να βάλεις 2 powerbank, 2 κάμερες, μπορείς να βάλεις 1000 πραγματάκια εδώ πέρα. Έχει αρκετές θήκες, έχει εδώ πέρα για τα καλώδια σου, not bad, για τα στυλό σου, για τα σημειωματάρια σου. Επίσης άλλα τσεπάκια εδώ πάνω. Έχει, αν δείτε κιόλας, για να βάζεις, τι λέει εδώ, powerbank, μπαταρίες, για να βάζεις βιβλία, τι είναι αυτό, για να βάζεις το tablet σου εδώ πέρα, για να βάζεις το κινητό σου slide, ρε παιδί μου. Γενικά, όρεξη να έχετε να το πειράζετε όπως θέλετε και να το κάνετε όπως εσείς θέλετε. Να δούμε και την πίσω. Και εδώ πέρα άλλη μια υποδοχή, άλλη μια θέση. Γενικά μαλακά αφρολέξ στην πλάτη. Έχει και αυτό εδώ το σιρταράκι στην πλάτη σαν κρυφό και καλά για να βάζετε πράγματα που δεν θέλετε να σας πάρουν, να ασφαλίζει με την πλάτη σας. Γιατί εντάξει, τα άλλα μπορεί να σας πειράξει κάποιος. Έχω δει πολλά στο δρόμο μέχρι τώρα. Αλλά αν θέλετε να βάλετε λεφτά, ας πούμε για παράδειγμα, το βάζετε εδώ πίσω και έτσι όπως θα κουμπάει στην πλάτη σας, αδύνατο να σας τα κλέψουν. Για τα λεφτά της, νομίζω ότι συμφέρει και με το παραπάνω. Όσοι θέλετε να μετακινήσετε, την πήρα για να την έχω backup. Οπότε, ναι, αυτή ήταν. Αυτή ήταν η πρώτη φάση της παραγγελίας. Περιμένω κάποια πραγματάκια ακόμα, ελπίζω να έρθουν όλα. Εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο unboxing, παιδιά, να έχετε μια όμορφη μέρα. Γεια σας από μένα και αναμένετε τα 2 τα Bluetooth ηχεία για unboxing. Γεια σας.